Η 15η του μηνό Ιουλίου εορτάζει από την Εκκλησία μας η Αγία Μάρτη Ιουλίτα και ο τριών ετών Ιό τη και Μάρτη Άγιο Κύρικο. Μέσα στου χορού των Αγίων Μαρτύρων βρίσκονται όλε οι ηλικίε των ανθρώπων, ακόμη και τα νήπια. Ένα από αυτά τα νήπια είναι και ο Άγιο Κύρικο ο οποίος μέσα από την αγκαλιά της μητέρας του βρέθηκε στη θερμή αγκαλιά του Χριστού, τον οποίο και ομολογούσε με τα πρώτα λογάκια του. Η Αγία Ιουλίτα με το βρέφος της, τον Άγιο Κύρικο, έζησαν στα χρόνια του ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Διοκλητιανού, στο εικόνιο της Μικράς Ασίας και κατήγοντο από βασιλική οικογένεια. Νεότατη έχασε τον σύζυγό της και έμεινε χείρα, με ένα βρέφος τριών ετών, τον Κύρικο, το οποίο φρόντιζε να το μεγαλώσει χριστιανικά. Στο αρχοντικό της, αφού μπήκε ο Χριστός, η πόρτα έμεινε ανοιχτή και παρήχε βοήθεια σε κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Παρόλο που ήταν εκτεθειμένη σε πολλούς και διαφόρους κινδύνους, η Ιουλίτα αντλούσε δύναμη από εκείνον που είπε «Ορφανών και χείραν αναλύψομε. Παράλληλα με τα έργα της φιλανθρωπίας, δίδασκε και την αλήθεια του Χριστού. Βέβαια, φροντίδα της μεγάλη ήταν να δώσει στο παιδάκι της την χριστιανική αλήθεια και να φυτέψει μέσα στην τρυφερή ψυχή του την αγάπη για τον Χριστό. Και ενώ ο μικρός κήρυκος μαθήτευε από την Αγία Μητέρα του στην προσευχή του Ιησού Χριστού και ψέλιζε την πρώτη του προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, στην γειτονική νικομίδια, ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός υπογράφει το φοβερό διάταγμα του μεγάλου διωγμού κατά των χριστιανών. Τότε όλοι οι χριστιανοί βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Σε πολύ δύσκολη θέση βρέθηκε τότε και η Ιουλίτα. Πέφτει στα γόνατα και δέεται στον Κύριο ζητώντας Του να της υποδείξει τι να κάνει ανοίγει την Αγία Γραφή για να βρει την απάντηση και αμέσως μπροστά της έχει το στίχο του Ευαγγελιστού Ματθαίου που λέγει «Όταν διώκουσιν ημάς εν τη ταύτη, φεύγεται εις την άλλην». Αμέσως τότε, χωρίς καμία καθυστέρηση, αρπάζει στην αγκαλιά της το τρίχρονο παιδάκι της και φεύγει από το εικόνιο. Η Ιουλίτα, σφίγγοντας στην αγκαλιά της τον μικρό κήρυκο, φεύγει από εκεί όσο πιο γρήγορα μπορεί. Ύστερα από μεγάλες περιπέτειες και ταλαιπωρίες έρχεται στην Ταρσό της Κιλικίας, στην γενέτειρα του Αποστόλου Παύλου, αλλά αυτό που προσπαθούσε να αποφύγει δεν το κατόρθωσε. Εκεί στην Ταρσό της Κιλικίας συνελήφθη με άλλους χριστιανούς και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα, στον οποίο έκανε εντύπωση η νεαρή μητέρα που κρατούσε τρυφερά στην αγκαλιά της το μικρό παιδάκι της. Του έκανε ακόμη εντύπωση η αρχοντική της μορφή και η σεμνή της εμφάνιση. Γι' αυτό και το πρωί την κάλεσε για ανάκριση. Η Αγία Ιουλίτα με το βρέφος της στην αγκαλιά οδηγείται στον ηγεμόνα Αλέξανδρο. Ήταν ταλαιπωρημένη από την αγρυπνία και τα βασανιστήρια της φυλακής. Κουρελιασμένη και αιμόφυρτη από τη μαστίγωση, εξακολουθούσε να σφίγγει με τρυφερότητα στην μητρική της αγκαλιά τον μικρό κύρικο. Ο ηγεμόνας της μιλά φιλικά και προσπαθεί να την πείσει να αλλάξει την πίστη της και να απαρνηθεί το Χριστό. Την καλεί να λυπηθεί το παιδάκι της, αλλά η Ιουλίτα με θάρρος ομολόγησε την πίστη της στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο ηγεμόνας, αν και θαύμασε το θάρρος της νεαρής αυτής χριστιανής μητέρας, οργίστηκε για την αιμονή της στην πίστη του Χριστού, τότε στράφηκε προς τον μικρό κήρυκο, τον πήρε στην αγκαλιά του και τον ερωτά, «Εσύ τι λες, μικρέ μου, θέλεις να πεθάνεις για το Χριστό» Το τρίχρονο βρέφος που διαρκώς είχε στραμμένο το βλέμμα του προς την μητέρα του, ψιθύρισε «Χριστέ μου ελέησον». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του, τα πρώτα ψελίσματα της αγνής προσευχής του. Ο ηγεμόνας, λες και δεν άκουσε τα λόγια του παιδιού, το ξαναρωτά. Λοιπόν τι λες, δεν μιλάς μικρέ. Και τότε ο τρίχρονος κήρυκος, σπρώχνοντας να ξεφύγει από την αγκαλιά του τυράννου, φωνάζει «Χριστέ μου ελέησον». Τόσο οργίστηκε όμως ο ηγεμόνας, σαν άκουσε από το βρέφος το όνομα του Χριστού, που με δύναμη το πέταξε κάτω στα μαρμάρινα σκαλιά, με αποτέλεσμα ο μικρός κήρυκος να χτυπηθεί θανάσιμα στο κεφάλι. Άγγελοι πήραν την Αγία του ψυχή και την έφεραν στο Χριστό, από τον οποίο εστεφανώθη εν δόξη και τιμή. Μετά από τον θάνατο του μικρού Κυρίκου, ο ηγεμόνας ταράχθηκε, διότι ένιωσε ταπεινωμένος από έναν ήπιο που, αν και ήταν μόνο τριών ετών, περιφρόνησε την εξουσία του και τότε με οργή μεγάλη στράφηκε προς την Αγία Ιουλίτα και πρόσταξε τους δημίους να την βασανίσουν σκληρά. Οι στρατιώτες την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία με την δύναμη του Χριστού τα υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να την πείσει να αρνηθεί το Χριστό και η Αγία του απαντά «Επίγομαι να πάω να συναντήσω το βρέφος μου στην Βασιλεία του Θεού μου» βλέποντας ο ηγεμόνας πως άδικα χάνει τον χρόνο μαζί της, προστάζει να την αποκεφαλίσουν. Μόλις που πρόλαβε η Αγία Ιουλίτα να προσευχηθεί και ο Δήμιος της απέκοψε το κεφάλι και έτσι η Αγία Ιουλίτα, η θαυμαστή αυτή χριστιανή μητέρα, παρέδωσε και εκείνη την ψυχή της στο Χριστό, όπου στεφανώθηκε με το αμάραντο στεφάνι της Αγίας Μάρτυρος. Η Εκκλησία του Χριστού, την εορτάζει μαζί με το Άγιο Παιδί της, που είναι ο μικρότερος μάρτυρας του Χριστού. Εκεί λοιπόν στην χώρα των Αγίων, μητέρα και γιος χαίρονται αιωνίως και παρακαλούν τον Κύριο για όσους καταφεύγουν με πίστη στην χάρη τους.